Ελληνική δίωξη εις βάρος 25 προσώπων πρώην υψηλόβαθμων στελεχών του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου και επιχειρηματιών ασκήθηκε μετά από εντολή της εισαγγελέως διαφθοράς Ελένης Ράικου για απάτη κατά του δημοσίου, απιστία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με αφορμή επισφαλή κατά την εισαγγελέα δάνεια του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Τα δάνεια καλώς δόθηκαν και θα τα ξανάδει να ανηγυρίζει ο χρόνος πίσω, δηλώνει ο εμπλεκόμενος πρώην διευθύνων σύμβουλος του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, Άγγελος Φιλιππίδης, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Εγώ θα επιστρέψω, θα δώσω τις εξηγήσεις δάνειο προς δάνειο για όλα τα δάνεια, γιατί όλα τα δάνεια που δώσαμε δοθήκαν με ομόφωνες αποφάσεις, με ομόφωνες εισηγήσεις, με τήρηση όλων των διαδικασιών. Και ένα-ένα τα δάνεια καλώς δοθήκαν την εποχή που δοθήκαν και θα τα ξανάδυνα σήμερα, άμα γίνει τώρα το χρόνο πίσω. Βεβαίως εκ των υστέρων, με αυτά που συνέβησαν στην ελληνική οικονομία, πολλά δάνεια δεν πήγαν καλά. Και ευτυχώς για το ταμιευτήριο, επειδή κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά, πήγαν πολύ λιγότερα κακά από όσο πήγαν στις υπόλοιπες τράπεζες. Από ό,τι πήγαν στις 22 άλλες τράπεζες. Στην υπόθεση ενεπλάκη και το όνομα του Προέδρου του Ομίλου ΔΕΜΚΟ Δημήτρη Κοντομινά, ο οποίος δηλώνει αθώος και την Τρίτη στην απολογία του θα προσκομίσει όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητά του. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει. Γεννά πολλά ερωτηματικά η δημοσιοποίηση του θέματος στις παραμονές της κατάθεσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για την πώληση της Eurobank και τη νέα ανακεφαλαιοποίηση. Στην πραγματικότητα, επαναιδιωτικοποίηση σε τιμή ξεπουλήματος των υπόλοιπων τραπεζών. Χωρίς να υποβαθμίζουμε τις συγκεκριμένες παράνομες ενέργειες για τις οποίες έχουν διατυπωθεί κατηγορίες που οι αρχές οφείλουν να τις διερευνήσουν σε βάθος, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν εμπλέκεται μόνο το ταχυδρομικό ταμιευτήριο σε παράνομες χρηματοδοτήσεις.